Καλημέρα κύριε Δήμητρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε το έθιμο της Μπάμπου και θα ήθελα να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Να κάνω. Πόσα χρόνια διοργάνωται αυτό το έθιμο στη Λιβαδιά Σερών? Αυτό το φέρανε οι γονείς μας το 24 από την πατρίδα τους. Και το διοργάνωσαν κάθε χρόνο. Είχαμε μαμή πρακτικιά που έπαιρνε τα παιδιά. Μέχρι το 60. Το 60 ήρθε η μαμή κρατικά και από εκεί και πέρα δεν δουλεύει πρακτικά. Αλλά τώρα το κάναμε κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου. Από εκεί έφυγαν το έθιμο στις 8 Ιανουαρίου, τέλος της γιορτές, και το κάναμε κάθε χρόνο. Αυτή η γιορτή είναι η γιορτή η μαμή που ήθελε να ξεκινήσει την Παναγία. Κάτω. Αλλά μέχρι να πάνε να φέρουν τη μαμή, ο Χριστός αφέντης, γεννήθηκε ο Χριστός. Από εκεί και πέρα, οι γυναίκες εδώ το χωριό, κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου, γιορτάζουν τη μαμή που της απελευθέρωσε, της πήρε τα παιδιά και την κάνουν την τιμή το πρωί, όταν ήταν η πρακτικιά, σηκώνονταν η ώρα 6 το πρωί και πήγαιναν πολύ πρωί στη μαμή για να προλάβει ποια θα είναι η πρώτη να την δώσει τις ευχές. Πήγαιναν εκεί μία-μία, μαζεύονταν όλες με τα κεράσματα της, με τα δώρα τους, πήγαιναν τη μαμή. Η μαμή της έκαμνε τραπέζι μετά τη γιορτή, έπλυναν τα χέρια της εκεί, της φιλούσαν το χέρι. Και μετά, όταν μαζευόταν όλες οι γυναίκες εκεί, έκαμε το τραπέζι μαμή, έτρωγαν οι γυναίκες και μετά άρχισε ο χορός. Να περάσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση. Πώς σκέφτεσαι να κάνετε το έθιμο ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα? Το γνωστό τώρα υπάρχει το ίντερνετ, μπορούν να τα βάλουν μέσα, να τα δείξουν παντού. Από τότε που κάναμε εμείς το σύλλογο το 1978, περίπου. 78. Ήρθαν κανάλια, το Ε4 μας πήρε και άλλα πάρα πολλά και το δείχνουν κάθε χρόνο. Mm. Αλλά γίνεται η γιορτή κάθε χρόνο με το σύλλογο. Κάναμε μαμή, μια γυναίκα απλή που γίνεται το έθιμο. Κατάλαβα. Να περάσουμε σε μια τρίτη ερώτηση. Τι συμβολίζει το έθιμο της Μπάμπους με λίγα λόγια? Συμβολίζει που πήγαινε η μαμή και εξελευθέρωνε τη γυναίκα, την ξεγίνωσε. Αυτό ήταν. Μια τέταρτη ερώτηση. Ο κόσμος συμμετέχει στο έθιμο της Μπάμπου στο χωριό και με ποιον τρόπο? Συμμετέχει πάρα πολύ. Πηγαίνουν το πρωί, πλένουν τη μαμή τα χέρια της, της κάνει το τραπέζι και χορό και μετά το απόγευμα πηγαίνουν όλοι μαζί και άντρες και γυναίκες στο μαγαζί και γλεντάν μέχρι το πρωί. Και να περάσουμε στην τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι στο έθιμο θα πρέπει να συμμετέχουν από κοινού όλοι οι δημότες της Λιβαδιάς ή Δικής Ερών? Όποιος θέλει και όποιος μπορεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είναι πολλοί, αλλά στο χωριό έμειναν λίγοι τώρα. Από τα παλιά τα χρόνια είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν χωρούσαμε στην αίθουσα. Μέχρι 300 άτομα μαζεύτηκαν, αλλά τώρα δεν έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δήμητρα. Να είσαι καλά.